Ρε γλέντια που θα κάνουμε σήμερα. Γεια σου παπά το στραβοκάνι. Γεια σου πατέρα μου τρικάμπουρα. Πατερούλη πεινά. Απόψε θα φάμε, θα πιούμε και νηστική θα κοιμηθούμε. Οπα! Όξο το για μέσα λόρδα. Μερσί μαέστρο, αύριο σε πληρώνω, γιατί δεν έχω ούτε ψηλά, ούτε χοντρά. Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα σας. Σήμερα θα παρακολουθήσετε μια ωραία παράσταση με την αφέντη μου τσνόρ μου. Έχουμε να κάνουμε κάτι γέλια, θα ξεπουδαριαστούμε στα γέλια σήμερα. Κάποιος έρχεται, πάω να φύγω, αλλά πριν φύγω θα σας χαιρετήσω και στα αγγλικά. Εσείς ξέρετε αγγλικά? Πρώτα θα βγάλω το καπέλο μου. Good night. Ορίστε όλο το ξυπόλυτο τάγμα πάρω. Ωραί, δεν έχετε σπίτι να μαζευτείτε, ε? Δεν έχετε μητέρα, μωρέ? Δεν έχετε πατέρα, αδέσποτα είσαστε? Αύριο ξεκινάνε τα μαθήματα ή κάνω λάθος, ρε κολλητήρι? Ναι πατέρα, αύριο ξεκινάνε τα μαθήματα. Και δεν μου λες πώς τα πήγες φέτος, προβιβάστηκες? Και βέβαια προβιβάστηκα. Εσύ σκροπιέ. Εμένα αξίζει πόσο μ' αγαπούσε η δασκάλα. Σ' αγαπούσε? Στο τετράδιο μου βάζω 10. 10! Αμέ, κρατούσε το 1 και μ' άφηνε το 0 η τσιγκούνα. Άντε που γυχάμε, βρε. Εσύ πιτσιγκούκο μου προβιβάστηκες. Ναι, παπακό μου, ήμουνα στην πρώτη και τώρα θα πάω στη Δευτέρα. Μπράβο το πιτσιγκούκο μου. Για πες μας, ρε κολλητήρι, σε ποιο μάθημα ήσουν καλύτερο στο σχολείο? Εμένα μ' αρέσει η ιστορία. Εσένα σκροπιέ. Μένα μ' αρέσει η φασαρία. Πάρε μία. Εσύ πιτσιγκούκο μου, από όλα τα μαθήματα που κάνες μες στην τάξη σου, ποιο μάθημα σ' άρεσε περισσότερο? Η απεργία. Μάλιστα. Μάθημα, ρε, ήταν η απεργία. Αφού ήσουν καλός μαθητής στην ιστορία, κολλητήρι, για πες μας ποιος ήταν ο θεός της θαλάσσης στην αρχαιότητα. Ήταν ο Ποσειδώνας. Μπράβο. Για πες μας εσύ, ρε σκλοπιέ, τι ήταν ο Ερμής? Μοσχοσάπουνο. Άντε με γιχάνω, ρε. Για πες μας εσύ, ρε πιτσικόκο, τι ήταν ο Άρης? Ποδοσφαιρική ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Το νου του συνέχεια στο ποδόσφαιρο το έχει. Πες μας τώρα, κολλητήρι, ένα ζώο που μας δίνει το γάλα. Είναι πολλά τα ζώα που μας δίνει το γάλα. Πες μας ένα, λοιπόν. Είναι η αγελάδα. Μπράβο. Ποιο άλλο ζώο μας δίνει το γάλα? Ποιο άλλο ζώο, ρε παιδιά, μας δίνει το γάλα? Α, είναι το πρόβατο, είναι η κατσίκα. Είναι η γελώνα. Πάσε στο πιέμπλη γελώνα. Πες μας εσύ, ποιο ζώο μας δίνει το τυρί? Ποιο ζώο μας δίνει το τυρί? Ο μπακάλις. Άντε με γεχάμε. Όχι, ο μπακάλις, το σούπερ μάρκετ. Φέτα.
πειράζει, πλήρωσε ο Μητσιγούκος. Πες μας τώρα, κολλητήρι, ένα ζώο που να έχει πολλά δόντια στο στόμα. Είναι η φάλαινα. Μπράβο, και τι άλλο έχει στο στόμα η φάλαινα. Έχει τη γλώσσα. Για πες μας και εσύ, ρε Σκρόπιε, ένα ζώο που να έχει πολλά δόντια στο στόμα. Είναι η φάλαινα και τη γλώσσα στο στόμα. Όχι ότι ακούσα τον κολλητήρι να μας λες. Εσύ αφού μας κάνεις τον έξυπνο, θα μας πεις ένα ζώο χωρίς δόντια. Χωρίς δόντια. Ναι, χωρίς δόντια. Όλα τα δύσκολα μου βάζει, ρε πατέρα. Δεν είναι δύσκολο, βρε, εύκολο είναι. Σκέψου, ένα ζώο χωρίς δόντια. Α, το βρήκα. Ε, πες μας. Ο παππούς μου. Άντε που γυχάμε, βρε. Ζαό είναι ο παππούς. Για πες μας εσύ, ρε πιτσιγκόγκο. Εδώ είμαι, μπαμπακό. Ποιο ζώο ζει πολλά χρόνια μες στο νερό. Είναι η βανίλια, το υποβρύχιο. Άντε που γυχάμε, βρε. Δεν ξέρεις ποια ζώα ζουν στο νερό. Ποια ζώα, ρε παιδιά, ζουν στο νερό. Α, είναι τα ψάρια. Μπράβο, ποιο άλλο ζώο ζει στο νερό. Είναι ο καρχαρίας, το δελφίνι, είναι η φάλαινα, ο κάβουρας, ο αστερίας, είναι και η θαλάσσια γελώνα. Μπράβο το πιτσικούκο μου. Την ξέρω και εγώ τη θαλάσσια γελώνα. Ωραία, για πες μας πώς την είναι, ρε Σκρόπιε, τη θαλάσσια γελώνα που ζει εδώ στη Μεσόγειο, στην Ελλάδα και την προστατεύουμε. Τη λένε θαλάσσια γελώνα. Ναι, αλλά έχει ένα όνομα. Πώς τη λένε. Τασία. Τι Τασία, βρε. Πώς τη λένε, ρε παιδιά. Άκουσες, Σκροπιέ. Άκουσα. Πώς τη λένε. Καρέκλα, καρέκλα. Όχι, τραπέζι, τραπέζι. Καρέτα, καρέτα τη λένε, ρε. Όχι καρέκλες και τραπέζια που λες. Τώρα θέλω να δω πώς θα πάτε στην αριθμητική. Πες μας, κολλητήρι, 7 και 7 πόσο κάνουν. 7 και 7 μας κάνουν 16. Τι λέω, κολλητήρι, 7 και 7 16 μας κάνουν. Για πες μας, Σκρόπιε, πόσο κάνουν 7 και 7. 7 και 7 μας κάνουν 18. Να κι ο άλλος. Για πες μας εσύ, ρε πιτσικόκο, πόσο κάνουν 7 και 7. 7 και 7 μας κάνουν 22 και μισό. Έβαλε και το μισό ο κουβαρδάς. Εσείς, δεν πηγαίνετε σχολείο, δεν κάνετε αριθμητική, βρε. Δύσκολο είναι να μου πείτε ότι 7 και 7 μας κάνουν 36. Δεν μπορείτε να το βρείτε. Ω, κύριε Παπάκο, δεν κάνουν 36, κάνουν 14. Πότα τα κυλάκια μου. Δεν μου έκανε δεν να πατήσω το χέρι σου. Θα σε κρατήσω, είπα, ρε Μπάρμπα, όχι να πατήσεις μόνο σου τη δύναμη. Έλα, Μπαρμπουλή. Τι κάνει και η φούρα παίρνει, ρε. Κάτσε εκεί που σε Μπάρμπα θα βγω κοντά. Οπαλακιά. Οπαλακιά. Έλα, Μπάρμπα, πιάσε την κούνια. Είναι μακριά το σκαφίδρι. Έλα, Μπάρμπα, πιάσε την κούνια. Σε βάλει, δεν μπορώ να σε κρατάω. Είναι μακριά το σκαφίδρι. Δεν τη φτάνεις. Όχι. Κάτσε εκεί να πάω να τη φέρω. Όχι. Στον αέρα θα μείνω, Στάση. Μπάρμπα, ξέχασα, σε κρατάγα, Στάση, Μπαρμπούλη. Έλα, έλα κοντά. Οπαλακιά. Κάτσε όμορφα, να σε κάνω κούνια. Έλα, κάτσε, Μπάρμπα. Τι κάνει εκεί. Μπάρμπα. Τι είναι, Γκρίγκο. Δεν βάζει τον κόσμο στο κεφάλι του. Έτσι μου σκάει εμένα, ρε. Μπάρμπα, δεν βάζει τον κόσμο εκεί το κεφάλι του. Έτσι μου σκάει εμένα. Να τους σκάσω κι εγώ μια, ρε παιδιά. Όχι. Όχι. Τι φρουτουλουγάς. Μπάρμπα, είπαμε πιο μέσα την κεφάλα σου. Έλα, Γκρίγκο, σου τα φέρτα. Ναι. Οπαλακιά. Κρατήσου, Μπάρμπα! Πείτε το, ρε παιδιά, κρατηθεί! Α, Γκρίκος! Σταμάτα να κατέβω τρελίστικα! Κρατήσου, Μπαρμπούλη! Έπεσε! Έπεσε ο Μπαρμπούλη μου! Μπάρμπα, όχι, μανούλα μου! Πάλι το ξέχασα! Μπάρμπα! Μπάρμπα, είσαι καλά! Α, Γκρίκος! Εκτύπησε το ποδάρι! Θα ματάρθω και θα σε φαλουκόψω! Άμα τάτσε, εγώ θα τρέχω κοπανί στην αγωγή. Άλλος εδώ ο καλύτερος κουνιέρης στο νου να πάρει. Για να παίξω ένα διαγκαραγκιόζι, χρειαζόμαστε τρία πράγματα. Ένα άσπρο πανί τεντωμένο όπως είναι αυτό, ένα φως πίσω από το πανί και τι άλλο χρειαζόμαστε, ποιος από τους φίλους να μου πει. Μπράβο, χρειαζόμαστε τις φιγούρες και τα σκηνικά μας. Φιγούρες λέμε τα πρόσωπα,
του Χατζιαβάτη, του Γκρεγκιόζη και σκηνικά λέμε τα σπίτια που βρίσκονται δεξιά και αριστερά. Τώρα θα σας δείξω πως φτιάχνουμε τις φιγούρες. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κατασκευάζουμε τις φιγούρες. Ο ένας τρόπος είναι από σκληρό χαρτόνι όπως είναι τα σκηνικά μας. Αλλά όταν το προβάλλουμε στο πανί, παιδιά, το χαρτόνι δεν έχει διαφάνεια και φαίνεται μαύρο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, βλέπουμε ότι στα παλιά τα χρόνια δεν υπήρχε χρώμα στις φιγούρες, φαινόντουσαν όλο μαύρες. Αργότερα, σφίγγους βάζουμε χρώματα και τις φτιάχνουμε από δέρμα ζώου ή από πλαστικό, όπως είναι αυτές εδώ που κρατάνε τα παιδιά στα χέρια τους. Για να βάλουμε λοιπόν τις φιγούρες πάνω στο πανί. Έλα και εσύ, Γιάννη, βάλε τη φιγούρα στο πανί για να δούμε και να δείξουμε στους φίλους μας ότι φαίνονται τα χρώματα. Βλέπετε, παιδιά, ότι φαίνονται τα χρώματα. Ο Παπαγιώργος είναι αυτός με την φουστανέλα και τα τσαρούχια. Είναι από το χωριό και μιλάει βλάκα, μιλάει έτσι. Ωχ, κάνεις πέρα ρε, κάνεις πέρα, με βγάλω το τσαρούχι στο κουπανί στο κεφάλι. Και ο Καραγιώζης με την κομική και γνωστή σε όλη τα φωνή μιλάει έτσι. Ρε μανούλα μου. Τώρα θα προσπαθήσει από εδώ οι φίλοι μας, όπως και ο φίλος μου που ανέβηκε πάνω, να μιλήσουμε λιγάκι τις φιγούρες και να κάνουμε ένα μικρό σκετσάκι. Θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, θέλω το σώμα μας να είναι απέναντι τη φιγούρα, έτσι ακριβώς όπως είσαι. Το χεράκι μας τεντωμένο, όταν μιλάει η φιγούρα την κινούμε στην πλάτη. Και ό,τι θα λέω εγώ θα λέτε και εσείς. Μόνο θέλω να μιλάμε ζωηρά και δυνατά για να μας ακούν οι φίλοι μας, σύμφωνοι Γιάννη. Ζωηρά και δυνατά σε θέλω. Γεια σου Καραγιώζη. Γεια σου Καραγιώζη. Ένα δυνατό, δυνατό χειροκρότημα για τη φίλη μας που θα πήγε πολύ καλά. Γεια σου Φαντατζόρι. Και για τον φίλο μας τον Γιάννη ένα δυνατό χειροκρότημα. Βρε, πήγες στην Ολυμπιάδα. Βρε, πήγες στην Ολυμπιάδα. Αλέ. Αλέ. Πήρατε κύπελο. Πήρατε κύπελο. Μα. Μα. Μπου. Μπου. Είσαι αθλητής. Είσαι αθλητής. Αμέ. Αμέ. Ένα δυνατό, δυνατό χειροκρότημα στη φίλη μας, την ευχαριστώ πολύ. Μπορεί να πάει στη θέση της κοντά στη μαμά της, γρήγορα, γρήγορα. Και ένα δυνατό χειροκρότημα για τον φίλο μας τον Γιάννη. Μην ξεχάσεις τα παιχνιδάκια σου, Γιάννη, που είχες στα χέρια σου να πάρεις μαζί σου. Έτσι λοιπόν, παιδιά, το θέατρο Σκιών Αθανασίου, εκτός από τις παραστάσεις που κάνουμε στη μόνιμη σκηνή μας και περιοδεύουμε στην Ελλάδα, έχουμε και εργαστήρια. Τα εργαστήρια μας λειτουργούν εδώ στο Δήμο μας με δωρεάν συμμετοχή για όλους τους κατοίκους και στους γειτονικούς δήμους. Πιστεύουμε ότι και φέτος θα συνεχιστούν τα εργαστήρια εδώ στο Μοσχάτο που έρχονται παιδιά, μαθαίνουν να φτιάχνουν φιγούρες, χωρίζονται σε ομάδες και στο τέλος κάθε περίοδο ανεβάζουν τις δικές τους παραστάσεις. Έτσι αυτή η όμορφη λαϊκή τέχνη θα συνεχίσει να μείνει ζωντανή και δεν θα γίνει μουσείο. Ευχαριστούμε τον Δήμο που μας κάλεσε φέτος να σας διασκεδάσουμε με παραδοσιακές παραστάσεις Καραγκιόζη. Το θέατρο Σκιών Αθανασίου σύντομα κοντά σας. Θα περιμένετε ανακοίνωση. Γεια σας φίλοι μου, γεια και χαρά σας.